Έρχεται και η παρέλαση που γίνεται το «έλα να δεις», όπου βεβαίως η επιχειρηματολογία είναι ότι δεν μπορούμε να την απαγορεύσουμε, όπως δεν απαγορεύουμε ως πολιτεία να γίνονται οι συγκεντρώσεις διαδηλώσεις. Τάλισε χθες ο Πλεύρης μία κι όξο. Ετοιμαστείτε για μαζικά κορονοπάρτι και δεν θα είναι μόνο της Θεσσαλονίκης. Το νέο μοντέλο έχει περισσότερες ελευθερίες στους εμβολιασμένους. Οι κόκκινες περιοχές είναι έτσι για να ξέρουμε στο χάρτη ότι είναι κόκκινες και να παίρνουμε τα μέτρα μας. Ακόμη και για τα μέτρα που δεν ελήφθησαν ποτέ, ατομικώς η ευθύνη. Άσε που, όπως είπε ο Υπουργός, την Επιτροπή την έχουμε, εντάξει, θα λέει αυτή, εμείς θα αποφασίζουμε. Τελεία και παύλα. Παιδιά, όπως το είχαμε πει πριν κλείσουμε για καλοκαίρι, ραντεβού στα γουναράδικα ιστορία είναι, να μα το Θεό, ετοιμαστείτε να δείτε τις διασποράς, το ανάγνωσμα μεταξύ εμβολιασμένων, οι οποίοι ανυποψίαστοι θα αγκαλιούνται, θα φιλιούνται, θα γλεντάνε. Ρε τι έχει να γίνει το Σάββατο το βράδυ στο Ηράκλειο και Αλαχού. Την Κυριακή το πρωί, προσοχή με τα αλκοόλ, τα τροχαία, το ένα και τ' άλλο, βλέπω να έχουμε πρώτη αύξηση. Ήδη από τώρα κλείνονται ραντεβού το βράδυ του Σαββάτου. Καλή αντάμωση, εμείς θα το πούμε, εδώ είμαστε, 15 μέρες, καλά, 15, 20 με 22 λέγαν θέλετε για να δείτε, θα δείτε τι έχει να γίνει με του υλικού φορτίου το ανάγνωσμα. Τέστινγκ δεν υπάρχει, χνηλάτης δεν υπάρχει, απομόνωση δεν υπάρχει, μέτρα δημόσιας υγείας δεν υπάρχουν, καλά περνάμε παιδιά, εντάξει, ας αλλά κατέψουμε τους ιούς μας. Με συγχωρείτε δηλαδή, αλλά μάλλον ο υπουργός που έκανε χθες τις ανακοινώσεις δεν είχε υπόψη του, και καλά αυτός, η Lady Gaga δίπλα και οι άλλοι επιστήμονες. Το Nature, αν δεν κάνω λάθος, σοβαρό επιστημονικό περιοδικό, το λες. Ναι, μάλλον. Διαβάζω άρθρο του. Τίτλος: «Τα εμβόλια για την COVID μειώνουν τον κίνδυνο μετάδοσης του Δέλτα». Αλλά, υπάρχει ένα αλλά, όχι για πολύ. Διαβάζω: «Τα άτομα που δέχονται δύο δόσεις εμβολίου για την COVID-19 και αργότερα προσβάλλονται από την παραλλαγή Δέλτα είναι λιγότερο πιθανό να μολύνουν τις στενές επαφές τους από ότι τα μη εμβολιασμένα άτομα με το Δέλτα». Η πρώτη μελέτη που εξέτασε άμεσα το πόσο αποτελεσματικά τα εμβόλια εμποδίζουν την εξάπλωση παραλλαγής Δέλτα του SARS-CoV-2 φέρνει καλά, λέει το άρθρο στο Nature, και κακά νέα. Η μελέτη δείχνει ότι τα άτομα που μολύνονται με την παραλλαγή Δέλτα είναι λιγότερο πιθανό να μεταδώσουν τον ιό στις στενές επαφές τους αν είχαν ήδη εμβόλιο COVID-19 παρά αν δεν είχαν. Αλλά αυτό, εδώ είναι το αλλά, προσέξτε τώρα, αλλά αυτό το προστατευτικό αποτέλεσμα είναι σχετικά μικρό και μειώνεται ανησυχητικά 3 μήνες μετά τη δεύτερη δόση. Αν κατά τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου είμαστε και τον Υπουργό 70+ με 2 δόσεις, 3 μήνες. Με βάση το Nature. Τα ευρήματα συμβάλλουν στην κατανόηση των επιστημόνων σχετικά με την επίδραση του εμβολιασμού στην περιορισμό της εξάπλωσης της Δέλτα, αλλά είναι όλο και λιγότερο ενθαρρυντικά, λέει ο κύριος Μάρμ Κιλ Πάτρικ, ερευνητής λοιμωδών ασθενειών στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας Σάντα Κρούζ. Προηγούμενες μελέτες διαπίστωσαν ότι τα άτομα που έχουν μολυνθεί από τη Δέλτα έχουν περίπου τα ίδια επίπεδα υλικών γενετικών υλικών στη μύτη τους ανεξάρτητα από το αν είχαν εμβολιαστεί προηγουμένως, υποδηλώνοντας ότι τα εμβολιασμένα και τα μη εμβολιασμένα άτομα μπορεί να είναι εξίσου μολυσματικά. Αλλά οι μελέτες δείχνουν επίσης ότι τα εμβολιασμένα άτομα είναι λιγότερο πιθανό να μεταδώσουν τον ιό εάν στη συνέχεια κολλήσουν την Δέλτα. Τα επίπεδα του ιού στη μύτη τους πέφτουν γρηγορότερα από τις τα μη εμβολιασμένα μολυσμένα άτομα και τα δείγματα από τη μύτη τους περιέχουν μικρότερες ποσότητες μολυσματικού ιού. Δηλαδή αυτό που λέει το άρθρο είναι ότι πρακτικά
εμβολιασμένοι και ανεμβολίαστοι εξισώνονται ως προς τη μετάδοση. Αλλά εμείς από το Σάββατο ραντεβού με τον ιό. Τη διασπορά του εννοώ. Και συνεχίζει το άρθρο. Η μετάλλαξη βοηθάει τον ιό να εξαπλωθεί σαν πυρκαγιά. Η τελευταία μελέτη εξέτασε πιο άμεσα επίδραση των εμβολίων στη μετάδοση. Ανάλυσε δεδομένα μελετών από 139.164 στενές επαφές, 95.716 ατόμων που είχαν μολυνθεί με SARS-CoV-2 μεταξύ Ιανουαρίου και Αυγούστου του 2021 στο Ηνωμένο Βασίλειο, όταν οι παραλλαγές Α και Δ ανταγωνίζονταν για την επικράτηση. Οι συγγραφείς λοιπόν διαπίστωσαν ότι παρόλο που τα εμβόλια όντως προσέφεραν κάποια προστασία από τη μόλυνση και την περαιτέρω μετάδοση, η Δέλτα μείωσε αυτό το αποτέλεσμα. Ένα άτομο που ήταν πλήρως εμβολιασμένο και στη συνέχεια είχε νοσήσει από τη Δέλτα, είχε σχεδόν διπλάσιες πιθανότητες να μεταδώσει τον ιό από κάποιον που είχε μολυνθεί από τον Α, πλήρως εμβολιασμένο. Και αυτό ενώ γενικά ο κίνδυνος νόσησης μετά το εμβόλιο είναι γενικά υψηλότερος από τη Δέλτα από αυτόν που προκαλείται από την Α. Και συνεχίζει το άρθρο στο Nature. Δυστυχώς η ευεργετική επίδραση του εμβολίου στη μετάδοση της Δέλτα μειώθηκε σε σχεδόν αμεληταία επίπεδα με την πάροδο του χρόνου. Σε άτομα που έχουν μολυνθεί 2 εβδομάδες μετά τον εμβολιασμό, σε μελέτη που διενεργήθηκε από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και την AstraZeneca στο Ηνωμένο Βασίλειο, η πιθανότητα να θετικοποιηθεί μια μη εμβολιασμένη στενή επαφή ήταν 57%, αλλά 3 μήνες αργότερα αυτή η πιθανότητα αυξήθηκε στο 67%. Το τελευταίο αυτό ποσοστό είναι ισοδύναμο με την πιθανότητα ένα μη εμβολιασμένο άτομο να μεταδώσει τον ιό. Καμία διαφορά δηλαδή. Μείωση παρατηρήθηκε επίσης σε άτομα που εμβολιάστηκαν με το εμβόλιο της Pfizer. Ο κίνδυνος εξάπλωσης της μόλυνσης Δέλτα αμέσως μετά τον εμβολιασμό με το συγκεκριμένο εμβόλιο ήταν 42%, αλλά με την πάροδο του χρόνου αυξήθηκε στο 58%. Υπάρχει μια καθυστέρηση στο βηματισμό της Α έναντι της Δέλτα, αλλά στη συνέχεια υπάρχει επίσης και μια αλλαγή με την πάροδο του χρόνου, λέει ο συγγραφέας David Ayreb, επιδημιολόγος στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Τα αποτελέσματα πιθανώς να εξηγούν γιατί έχουμε δει τόσο πολύ εκτεταμένη την περαιτέρω διασπορά της Δέλτα παρά τον εκτεταμένο εμβολιασμό. Αλλά τα αποτελέσματα παρουσιάζουν επίσης την εκδοχή ότι μπορεί να υπάρχει μια ενδιαφέρουσα πιθανότητα ότι εάν κάνετε μια εκστρατεία με ενισχυτική δόση επειδή θέλετε να προστατεύσετε άτομα, μπορεί επίσης να έχει αυτό το θετικό αποτέλεσμα στη μείωση της μετάδοσης. Οι εκστρατείες με τις ενισχυτικές δημιουργούν μια νέα βεβαιότητα, λέει ο Στέφεν Ρίελ, ερευνητής λοιμωδών ασθενειών στο Imperial College του Λόντον. Αν η ίδια εξασθένιση προστασίας από τη μολυσματικότητα θα συμβεί ακόμη και μετά την τρίτη δόση. Να δούμε τι θα απογίνουμε. Δόσεις για το εμβόλιο, δόσεις για τα δάνεια. Στο τέλος θα καταλήξουμε σε κοινωνία που ζει με δόσεις για να πληρώνει τις δόσεις. Και ήρθε στο καπάκι μελέτη σήμερα αυτή του Nature, την ακούτε τώρα. Η άλλη δημοσιεύεται σε όλα τα ελληνικά site, λέει, προσέξτε και κρατήστε το. Δεν παρατηρείται σημαντική διαφορά στο υλικό φορτίο της παραλλαγής Δέλτα του κορονοϊού μεταξύ των εμβολιασμένων και των ανεμβολίαστων που έχουν μολυνθεί από τον ιό, ούτε μεταξύ των συμπτωματικών και των ασυμπτωματικών, και αυτή είναι η νέα αμερικανική επιστημονική μελέτη με επικεφαλής τον δόκτορα Ρίτσαρντ Μίτσελμορ του Πανεπιστημίου Ντέιβις στην Καλιφόρνια. Μετά από όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, εμείς ανοίξαμε και σας περιμένουμε του Noah's Better χωρίς μάσκα, με αγκαλιές, φιλιά, Τουλάχιστον ας έλεγε κανείς, παιδιά, προσέξτε, μην είστε αφελείς, εντάξει, κρατήστε αποστάσεις και να είστε συνετοί. Όχι. Θα δούμε, μπορεί να φτάσουμε σε εβδομαδιαίες δόσεις εμβολίων ή να καταλήξουμε κάπου. Πού θέλω να καταλήξω εγώ? Το εμβόλιο είναι ένα χρηστικό όπλο. Δεν είναι πανάκια. Χρειάζονται μέτρα δημόσιας υγείας. Μέτρα δεν βλέπουμε και οριοθετήσαν τώρα πια και το χώρο των ανεμβολίαστων. Ούτως ή πειν, αν θα γίνεται της διασποράς τ' ανάγνωσμα, τέρμα οι καταγγελίες για αυτή την κατηγορία. Θα πρέπει να δοθεί άλλη εξήγηση. Εμείς σας λέμε κρατήστε την πισινή και τις αποστάσεις όλοι όπως και αν είστε. Αν θέλετε, εν πάση περιπτώσει, να είστε όχι προστατευμένοι αλλά ήσυχοι με το κεφαλάκι σας ότι κάνατε ό,τι μπορούσατε στο μέτρο του εφικτού.
Θα κλείσω αυτό τον άξονα, γιατί έχουμε και άλλα σήμερα, με κάτι που έχει περάσει κάτω από τα ραντάρ. Παιδιά, άλλαξε ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ. Έφυγε ο Ερκουμανέας και δεν κουνιέται φίλο για το τι έφυγε, πώς έφυγε, τι έγινε. Αντιθέτως, παρατήρησα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, εκτός από τον λεγόμενο κεντρό και τον λεγόμενο φιλοαριστερό τύπο, που έσπευσε να αναπαράξει την άποψη που εξέφρασε ένα ακραίος φιλοπρωθυπουργικό site, καν φιλοκυβερνητικό, το Liberal. Δική μου άποψη, εγώ πάντως είχα μια έκπληξη. Τι έγινε, συμφωνήσαν όλοι για τον Ερκουμανέα? Κοίτα να δεις τι γίνεται σε αυτόν τον κόσμο. Κοίτα να δεις που θα βρεθούμε σε λίγο μπροστά σε κοντζάμ υπόθεση Ερκουμανέα. Το Liberal, που είναι φίλο πρωθυπουργικό site και το διαχωρίζουμε σαφώς από την άποψη των λοιπόν φίλο κυβερνητικών που αναμένουμε περιέργεια, ανέφερε ότι μέχρι χθες κεντρικός διαχειριστής πανδημίας ο Ερκουμανέας, με το Colgate χαμόγελο, επαναστάτησε ενάντια στην κυρίαρχη κυβερνητική πολιτική ή τουλάχιστον σε μέρος αυτής, και ακόμη πιο εντυπωσιακό, τιμωρείται κιόλας γι' αυτό. Έλα μου μυαλό στον τόπο σου. Μωρέ, μπράβο. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εκδοχή αυτή, όπως διατυπώθηκε από το site, τα συμφέροντα του οργανισμού παρουσιάζοντος αντίθετα με τα συμφέροντα πρωτοκλασσά του στελέχους της κυβέρνησης που κατέχει υπουργική θέση. Τα συμφέροντα του πρωτοκλασσά του αυτού στελέχους παρουσιάζουν ότι έρχονται σε σύγκρουση με τα συμφέροντα του ΕΟΔΗ. Ο Ερκουμανέας, σαν πρόεδρος, λέει, του οργανισμού, σε αυτή την παρουσιαζόμενη σύγκρουση συμφερόντων, υποδίεται το θεσμικό του ρόλο στο όνομα κάποιων μεμονωμένων συμφερόντων του οργανισμού, στον οποίο προείδρευε, κατά το site, που όμως φαίνεται να τον φέρνουν σε αντίθεση με την κυβερνητική πολιτική που μέχρι εκείνη τη στιγμή υπηρετούσε. Και έτσι η κυβέρνηση τον τιμώρησε εξ επαγωγής για αυτή την επιλογή, ξυλώνοντάς τον από τη θέση του πρόεδρου στο δημόσιο οργανισμό, τον οποίο διοικούσε. Αλλά το τοπίο παραμένει θολό με τα υπονοούμενα που πέσαν περί σύγκρουση συμφερόντων και με μια ταυτόχρονη σύγχυση ότι μέσα στον ΕΟΔΗ και το πρώην Κελπνό γραμμή έδινε ο Πολάκης, πάλι ο Πολάκης ρε παιδιά, με την οποία ταυτίζεται το προηγούμενο διοικητικό συμβούλιο και την οποία, λέει, ο Ερκουμανέας υποστηρίζει τον Πολάκη. Και ότι είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει και διόλου δεν διευκρινίζεται για ποια συμφέροντα πρόκειται, κατά πόσον και γιατί έρχονται σε αντίθεση, κατά πόσον αυτά έχουν σαφή νομική υπόσταση, και ούτε αναφέρεται ότι εκκρεμεί ακόμη σχετική δικαστική απόφαση από νομική διαδικασία που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Δεν τα ακούσατε αυτά, Σε όλη αυτή τη συλλογιστική απουσιάζει παντελώς το σκεπτικό. Ποιος έχει δίκιο σε αυτή την υπόθεση που εμφανίζεται ως σύγκρουση συμφερόντων? Ο οργανισμός ή το κυβερνητικό στέλεχος? Αλλά βέβαια η απάντηση που θα εισπράξουμε σε αυτό το ερώτημα είναι στάνταρ. Σε αυτό θα απαντήσει η δικαιοσύνη. Καμία αντίρρηση. Αυτό είναι και το σωστό. Αρκεί βέβαια να μην επηρεαστεί από την περιραίους ατμόσφαιρα που προκαλείται από ανάλογες κινήσεις και παρόμοιους χειρισμούς όπως προαναφέραμε. Γιατί τέτοιες περιραίουσες ατμόσφαιρες ασκούν παντιοτρόπος, ποικιλοτρόπος και προς κάθε κατεύθυνση πιέσεις μεγέθους πολλών ατμοσφαιρών. Για όσους ξέρουν, και από μανόμετρα. Από την άλλη, εντύπωση προκαλεί η στάση της αντιπολίτευσης, σχεδόν σύσσωμης. Να της δώσουμε και ένα όνομα, παιδιά. Αντιπολιτευτική, ριζοσπαστική, αριστερά και όχι μόνον, κέντρο κουλουπού. Η οποία, όπως φαίνεται, ξέχασε ποιος είναι ο Ερκουμανέας και ποια η δράση του όλο αυτό το διάστημα που ήταν επικεφαλής του ΕΟΔΗ μεσούς της πανδημίας. Ενδεικτικά να θυμίσω το έλλειμμα ενεργειών του ΕΟΔΗ που ξεκίνησε με την αρνητική στάση απέναντι επί Ερκουμανέα αυτά. Στην κλασική διαδικασία της ανίχνευσης των κρουσμάτων με τέστινγκ, με μαζικά τεστ στην κοινότητα και όχι περιστασιακά, αποσπασματικά, όταν τα κρούσματα έφταναν από μόνα τους στις δομές υγείας, δηλαδή στα κέντρα υγείας και στα νοσοκομεία, και περνώντας μέσα από τη γενικευμένη χρήση της μειωμένης αξιοπιστίας rapid test που δεν είχαν καμία απολύτως ένδειξη για ανίχνευση στο γενικό πληθυσμό, κατέληξε ο Ερκουμανέας στο να απαλλαγεί πλήρως από τις ευθύνες του μετά την καταστροφική επέλαση των SELF. Και όλα αυτά βέβαια υπό τις οδηγίες και του εθνικού λοιμοξιολόγου, ο οποίος δεν έπαψε ποτέ να συνεργάζεται με τον ΕΟΔΗ σε εβδομαδιαία βάση. Αλλά το ΑΡΑΚΟΜ, δηλαδή η αντιπολιτευτική ριζοσπαστική αριστερά και όχι μόνο, μάλλον έχει ξεχάσει κι άλλα.
θα θυμίσουμε την υπόθεση των κόμι του ΕΟΔΗ, που θυμίζουν την κόμι της Βερινίκης του δικού μας του Γιώργου του Γραμματικάκη. Ως προς την άλλοτε περιστασιακή και άλλοτε επιλεκτική εμφάνισή τους και την περιορισμένη λειτουργία τους, 150 σε ολόκληρη την Ελλάδα, με ωράριο που θύμιζε περισσότερο τον καθιερωμένο του δημοσίου, και καθόλου αυτό που απαιτούσαν οι ειδικές, πρωτόγνωρες όπως ελέγονται, συνθήκες μιας πανδημίας, με εκτεταμένη και συνεχή διασπορά. Προαναγγέλθηκαν πριν από το Πάσχα του 20, προηγήθηκε φυσικά η προμήθεια του εξοπλισμού, αρχικά των οχημάτων, και ακολούθησε συνέχεια ο διαγωνισμός για τον εξοπλισμό τους, με διαδικασίες που σήκωσαν πολλή κουβέντα για να καταλήξουν σε προσλήψεις ούτε στις μισές από αυτές που είχαν προβλεφθεί και για τις οποίες είχε χρηματοδοτηθεί ο ΕΟΔΗ μόλις μετά από 6 μήνες, με ταχύες διαδικασίες εσπευσμένα στη Βουλή το Νοέμβριο, για όσους ξέχασαν, από το μέτωπο το ΑΡΑΚΟΜ, το αριστερό, έτσι αντιπολιτευτικό και όχι μόνο, όταν Θεσσαλονίκη και Αθήνα έφτασαν σε σφιχτά lockdown και στις καθημερινές εκατόμβες των νεκρών. Το ΑΡΑΚΟΜ επίσης ξέχασε την νυκτρίως ανύπαρκτη επιδημιολογική επιτήρηση με το υποτυπώδες σύστημα καταγραφής κρουσμάτων, τα περιορισμένα, ελλιπή, αμφιλεγόμενα, αντικρουόμενα και αμφισβητήσιμα στοιχεία και την υποτυπώδη επεξεργασία τους επί αρκουμανέα, που μονίμως έρχονταν σε αντίθεση με τις διεθνείς βάσεις δεδομένων όπως καταδείξαμε, και τα αποτελέσματα που επεξεργάζονταν οι διάφοροι διεθνείς οργανισμοί, παρά το γεγονός ότι η πηγή τους ήταν ο ίδιος ΕΟΔΗ. Άλλο αυτό. Δυστυχώς τα δεδομένα αυτά συνιστούσαν την καθιερωμένη ενημέρωση καθημερινά τόσο του κοινού όσο και της επιστημονικής κοινότητας επί αρκουμανέα, η οποία είχε αποκλειστεί από κάθε πρόσβαση σε πρωτογενή δεδομένα ακόμη και σήμερα, τα οποία αποκρύπτονταν επιμελώς με τον ΕΟΔΗ να διατηρεί την αποκλειστικότητα και το μονοπόλιο της ενημέρωσης, έχοντας την ευχέρεια να παρουσιάζει μια οροποιημένη πλασματική εικόνα της πανδημίας επί αρκουμανέα. Το ΑΡΑΚΟΜ, το αριστερό ριζοσπαστικό αντιπολιτευτικό και όχι μόνο μέτωπο, τα ξέχασα αυτά, αλλά τα έλεγε. Το αποτέλεσμα που αναπαράγονταν από τα ΜΜΕ δεν οδηγούσε μόνο σε μια επικοινωνιακή διαχείριση πανδημίας, αντί για την απαραίτητη σε επίπεδο δημόσιας υγείας που ήταν ανύπαρκτη όσον αφορά μέτρα και επιτήρηση, αλλά σε εκτιμήσεις κινδύνου που δεν αντιποκρίνονταν στην πραγματικότητα. Αυτό, σε συνδυασμό με την έλλειψη προνοητικότητας, προβλεψιμότητας και πρόληψης, κατέληγαν στην εφαρμογή πολιτικής ουραγού, με τον ιό να προπορεύεται σταθερά και τα μέτρα, προφανώς τα περιοριστικά και απαγορευτικά μέτρα δημόσιας τάξης, αφού τα μέτρα δημόσιας υγείας απουσίαζαν εντελώς, να ακολουθούν με διαφορά το λιγότερο τουλάχιστον 2 εβδομάδων. Η επιστημονική κοινότητα αυτή την ανεπάρκεια έσπευσε να τη συγκαλύψει, επικαλούμενη διάφορες δικαιολογίες, όπως τα βιολογικά και επιδημιολογικά χαρακτηριστικά του ιού. Ωστόσο, τίποτα δεν εμπόδιζε την ίδια να καταφεύγει σε αυθαίρετες εκτιμήσεις και προβλέψεις, χρησιμοποιώντας μοντέλα, τα οποία διαχειρίζονταν κέντρα που τροφοδοτούνταν με τα προαναφερθέντα περιορισμένα, ελλιπή ή συχνά και ανεπαρκή αμφισβητήσιμα στοιχεία που έδινε ο ίδιος ο ΕΟΔΗ του κυρίου Αρκουμανέα, αποκλείοντας την πρόσβαση στα πρωτογενή δεδομένα. Θα ήταν βεβαίως παράληψη να μην αναφερθούμε στο περιβόητο ζήτημα που αποκαλύφθηκε στα τέλη του περασμένου χρόνου και το οποίο είχε ονομαστεί τότε από την αντιπολίτευση, αυτή την ΑΡΑΚΟΜ που τώρα χειροκροτά τον αρκουμανέως διοχθέντα, ως το σκάνδαλο των διπλών βιβλίων. Αυτό το ΑΡΑΚΟΜ, αυτό το αριστερό ριζοσπαστικό, αντιπολιτευτικό και όχι μόνο μέτωπο, το ξέχασε ρε παιδιά. Φαίνεται όμως ότι σήμερα όχι απλά το ξέχασε, αλλά το αποσυνδέει και το πρόσωπο του Αρκουμανέα και τον ΕΟΔΗ. Ωστόσο, το ζήτημα αυτό που έκλεισε με μια απλή διάψευση από τον ΕΟΔΗ και τον τότε Υπουργό Υγείας και τη συγκάλυψη που υπήρξε, ανεξάρτητα αν επρόκειτο ή όχι περί διπλοέγγραφων, ουδέποτε πήρε τη σωστή του διάσταση, παρά τις προσπάθειες κάποιων μέσων, όπως και εμείς μέσα από σειρά εκπομπών, που δεν πάψαμε να τονίζουμε ότι το κύριο πρόβλημα βρισκόταν στην τεράστια καθυστέρηση που προκαλούνταν σε επίπεδο επιβεβαίωσης κρουσμάτων, απομόνωσής τους, ιχνηλάτησης και απομόνωσης επαφών, με αποτέλεσμα να μην καθίσταται εφικτό το σπάσιμο των αλυσίδων μετάδοσης, με συνέπεια η διασπορά να παραμένει έως σήμερα ανεξέλεγκτη. Αυτά είναι μερικά από τα επιτεύγματα του ΕΟΔΗ, για τα οποία έχει κάθε λόγο, υποχρέωση και δικαίωμα να τα οικειοποιείται ο πρόεδρος του που αποχώρησε, ο κύριος Αρκουμανέας. Είναι όμως αδύνατο να παριθμίσουμε περισσότερα, γιατί ο κατάλογος με τα έργα και τις ημέρες του στον ΕΟΔΗ είναι τόσο μακροσκελής που από μόνος του αποτελεί ένα θέμα που θα μπορούσε να είναι και θέμα για δικογραφία, για όποιον θα ήθελε πραγματικά να σκύψει πάνω από το πρόβλημα, να εμβαθύνει στο θέμα για να βρει κάποτε τι έφτεξε
και τα πράγματα πήγαν τόσο στραβά ώστε η πανδημία έγινε υγειονομική κρίση που έχει στοιχήσει μέχρι τώρα 15.000 ζωές συμπολιτών μας και μόνο μέχρι σήμερα. Είναι επομένως ένα ερώτημα το αν και γιατί αυτή η αριστερή ριζοσπαστική αντιπολίτευση και όχι μόνο η Άρακομ ξέχασε ή έπαψε να θεωρεί σοβαρές τις ευθύνες του κυρίου Αρκουμανέα σε αντίθεση με τον υπουργό που τον έστειλε στη διαχείριση της πανδημίας, ώστε να φτάνει στο σημείο να αναπαράγει την αρχική εκδοχή περί απομάκρυνσής του για πολιτικούς λόγους, χωρίς να κάνει λόγο για τα λάθη και τις ανεπάρκειες του ίδιου και του οργανισμού στην περίοδο που εκείνος ήταν επικεφαλής του. Αποδεχόμενη Άρακον ταυτόχρονα, χωρίς αντίκρουση και τη φήμη, ότι το επιχείρημα του Αρκουμανέα περί προστασίας των συμφερόντων του ΕΟΔΗ, ακόμη και σε βάρος κυβερνητικού στελέχους, εξυπηρετεί αμέσως και σαφώς την πολιτική της Άρακομ στη σύγκρουση με την κυβέρνηση, εκεί φτάσαμε, όσον αφορά την περίοδο της προηγούμενης διαχείρισης του οργανισμού, δηλαδή την περίοδο του ΚΕΛΠΝΟ, και αποσιωπώντας την κατηγορία της συνεργασίας της με τον εμφανιζόμενος εκδιωχθέντα πρόεδρο του ΕΟΔΗ. Αντιλαμβάνεται άραγε ότι ο πρώην πρόεδρος του ΕΟΔΗ, αντί να είναι ο ίδιος εκτεθειμένος σε ενδεχόμενες έρευνες και ελέγχους για δραστηριότητα, τις ενέργειες ή την ολιγορία του εν μέσω πανδημίας, μετατρέπεται με τον τρόπο αυτό σε εκαθαριστή προηγούμενων υποθέσεων που εκκρεμούν χωρίς να έχουν ακόμη τελεσίδικηση. Τα ερωτήματα φυσικά συνεχίζονται, γιατί όπως φαίνεται οι εμπλεκόμενες πλευρές είναι πολλές και πολυπίκυλες. Η πολιτική του απομακρυθέντα προέδρου του ΕΟΔΗ, του κυρίου Αρκουμανέα, μέχρι την απομάκρυνσή του δεν ήταν εν γνώση της κυβέρνησης και δεν ήταν εναρμονισμένη με τη γενικότερη πολιτική της ή με το πνεύμα της διαχείρισής της σε επιμέρους θέματα και σε κρεμότητες του οργανισμού. Έκανε ό,τι ήθελε αυτός? Τι είναι αυτό που άλλαξε ξαφνικά και έκανε τον Αρκουμανέα με τη στάση του να προκαλέσει μια τέτοιου είδους αντίδραση από την πλευρά της κυβέρνησης, όπως λέει και το Liberal? Είναι ενιαία η στάση της κυβέρνησης σε θέματα που αφορούν το δημόσιο αυτό οργανισμό ή υπάρχουν διαφοροποιήσεις και διαφορετικές εκφάνσεις συμφερόντων που αναζητούν ευκαιρία για να αναδειχτούν και να υποφεληθούν από ευκαιρίες που αναδεικνύουν οι περιστάσεις? Και τέλος, το όνομα ποιες διοντολογίες και κώδικα ηθικής γίνεται ανεκτό από υπεύθυνους πολιτικούς παράγοντες, ζητήματα ίσονος ή επιμέρους σημασίας να έρχονται στο προσκήνιο, υπερσκελίζοντας την υποχρέωση του οργανισμού να ασκεί πραγματικά και ουσιαστικά το ρόλο του, την προστασία της δημόσιας υγείας, μετατρέποντάς τον σε χώρο σκάνδαλο θηρίας και στίβο πολιτικής διαμάχης μεταξύ των κομμάτων εν μέσω πανδημίας? Άραγε ισχύει το ακαταδίωκτο ακόμη και για τα περχόμενα μέλη των οργανισμών και των επιτροπών που δεν βρίσκονται πλέον σε ενεργό δράση για υποθέσεις που αφορούν την προηγούμενη δραστηριότητά τους, ή μήπως απολαμβάνουν το προνόμιο του ακαταδίωκτου όσο είναι στο προσκήνιο? Μήπως τελικά η υπόθεση του απομακρυνθέντα προέδρου κινδυνεύει να αποτελέσει δημόσια υπόθεση, ενώ δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια προσωπική? Με άλλα λόγια, μήπως από τη στιγμή που αντιλήφθηκε ή πληροφορήθηκε ότι δεν είναι πλέον απαραίτητος ή χρήσιμος, φοβούμενος μήπως χρεωθεί κάποια στιγμή το βάρος όχι μόνο των δικών του ευθυνών, αλλά και άλλων γενικότερα, και επιπλέον όταν κατάλαβε ότι δεν υπήρχε προοπτική αξιοποίησής του σε άλλο πόστο από τους μέχρι τότε φίλους, συνεργάτες και ενδεχομένως προστάτες, πήρε την πρωτοβουλία να διασφαλίσει την εξέλιξή του και να αξιοποιήσει όσες δυνατότητες είχε, επιτυχάνοντας μάλιστα και μια ηρωική έξοδο? Σε μια τέτοια υπόθεση εργασίας, η κίνησή του αυτή λογικά δεν θα μπορούσε να έχει αποφασιστεί χωρίς προηγούμενη προσυνεννόηση, Άρακομ, δεν ξέρω, προκειμένου να έχει εξασφαλίσει τη στήριξη. Διαφορετικά, μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να είναι μοιραία, βάζοντας τον σε δεινή θέση, με τον κίνδυνο να βάλεται από δύο πλευρές, και από την κυβέρνηση και από την αντιπολίτευση. Όσο και αν φαντάζει περίεργο ένα τέτοιο σενάριο, η σημερινή εξέλιξη με τον καταιγισμό της υποστήριξής του από τον φιλικό προς την αριστερή ριζοσπαστική αντιπολίτευση και όχι μόνο, κέντρο κτλ., τον τύπο δηλαδή, δεν το αποκλείει καθόλου, αντίθετα το καθεστά αρκετά πιθανό. Ωστόσο, τα πράγματα, ακόμη και με τις καλύτερους σχεδιασμούς και τις καλύτερες προϋποθέσεις, δεν εξελίσσονται πάντα σύμφωνα με τις αρχικές προβλέψεις. Μόλις χθες είδαμε δημοσιεύματα που, μετά από το θόρυβο που ξεσήκωσε η εκθρόνηση Αρκουμανέα από τον ΕΟΔΗ, έσπευσαν να παρουσιάσουν τις δηλώσεις από την εκδήλωση της ενθρόνησης του νέου Προέδρου, ο οποίος, αναφερόμενος στο έργο του ΕΟΔΗ τα προηγούμενα δύο χρόνια, τόνισε πως μέσα σε συνθήκες πρωτόγνωρες και δύσκολες άλλαξε θετικά η προσέγγιση απέναντι στη δημόσια υγεία. Δουλειά μας είναι τώρα να συνεχίσουμε αυτή τη σύγχρονη κατεύθυνση,
απαντώντας πιο άμεσα και αποτελεσματικά στις προκλήσεις που όπως αποδεικνύουν στην πράξη δεν είναι πάντα προβλέψιμες. Ονόν νοήτο. Ο τρόπος λοιπόν με τον οποίο έγινε η αλλαγή φθουράς αποκαλύπτει έστω και εκ των υστέρων τους πραγματικούς λόγους της απομάκρυσης του μέχρι χθες ισχυρού αρκουμανέα. Ο χρήσιμος αρκουμανέας λοιπόν απαλλάχθηκε το σύστημα από αυτόν για να μην μπορέσει να υποφεληθεί από την προβλέψιμη ηρωική του έξοδο. Δεδομένου ότι το σύστημα του αποδίδει τιμές και εύσημα για το παραχθέν έργο κατά την αποχώρησή του. Με λίγα λόγια, με διακριτικό τρόπο, του φορτώνουνε τα υπόλοιπα και πίσω έχει ακλάδα την ουρά και την αποτυχία της διαχείρισης μέχρι τώρα. Άραγε η Άρακο με έχει υπόψη της ποιος έχει ωφεληθεί από όλα αυτά, μήπως έχει αποφασίσει ότι δεν χρειάζεται πλέον γιατί έχει κάνει το πλέον πρόσφατο update, την αναβάθμιση δηλαδή του λειτουργικού προσφέρει το σύστημα, και ενώ νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό γίνεται πιο αξιόμαχη και πιο ανταγωνιστική, πέφτει συνεχώς τη λούμπα όπως έπεσε και με την υπόθεση του χρήσιμου αρκουμανέα. Τα φορτώσουν όλα και καθαρίσαμε. Καλημέρα.